Φίλοι και φίλες του καναλιού μας Λίκος TV, καλώς ήλθατε, είμαι εδώ για να σας δώσω άλλο ένα spoiler από τις αγαπημένες μας σειρές. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι σοκαριστικές. Η Αλίκη θα οδηγήσει στο τέλος του Παντελίδη. Στο ναυάγιο έχουμε συνεχείς αποκαλύψεις. Πολύ σκληρός για να πεθάνει, αποδεικνύεται ο Γεράσιμος και Σκιαδαρέσης στο ναυάγιο ως ο δαιμόνιος δικηγόρος Παντελίδης, γιατί ακόμη και αυτά που θα δει στο μέλλον ξεκινούν όλα από εκείνον. Ωστόσο υπάρχει ένα τρωτό του σημείο και αφορά στην επικείμενη δολοφονία του Αλέξανδρου Μπουρδούμη ως ο δικηγόρος. Σταδιακά θα δούμε και μία ακόμη και σημαντική αποκάλυψη που αφορά στον ρόλο του Γιάννη Στάνκογλου. Η Ειρήνη παίρνει τη μεγάλη απόφαση. Φρένο στην ασυδοσία του Παντελίδη βάζει η Αλίκη. Πολλές και παράλληλες εκπλήξεις θα έχουμε στο ναυάγιο, γιατί εκτός από τη δικαίωση των θυμάτων του Φίνιξ, υπάρχει και η προσωπική δικαίωση σε πιο ευαίσθητα ζητήματα. Για να φτάσουμε στο τελικό φινάλε στις αρχές Ιουνίου, όπου όλα πια θα έχουν πάρει τον δρόμο τους. Απογοήτευση θα υπάρξει ωστόσο με έναν ξαφνικό θάνατο. Ο Παντελίδης βάζει στο στόχαστρο τον Παύλο και δίνει εντολή. Έχει πλησιάσει επικίνδυνα ο δικηγόρος στο παρελθόν του και θέλει να τον εξοντώσει. Αυτό είναι το τέλος του Αλέξανδρου Μπουρδούμη στη σειρά και η αρχή άλλων εξελίξεων. Ο Γεράσιμος και Σκιαδαρέσης ως Παντελίδης όμως έχει κάνει ένα λάθος με αυτή την εντολή θανάτου. Τον ακούει η Αλίκη και αυτό θα είναι το τέλος του. Παρόλο που η ίδια δεν θα μας δείξει αμέσως πώς θα ετοιμάσει την εξόντωσή του. Ίσα θα μας μπερδέψει που θα αποδεχτεί την πρόταση γάμου που της κάνει εκείνος, μόλις μαθαίνει για την εγκυμοσύνη της. Όμως εκείνη δεν έχει ξεχάσει πως αυτή η εγκυμοσύνη προήλθε από τον βιασμό της. Σε ένα άλλο σπίτι, σε εκείνο του Ιπποκράτη και της Ειρήνης, έχουμε άλλου τύπου εκπλήξεις. Ο Γιάννης Στάνκογλου στον τηλεοπτικό του ρόλο γίνεται ανεξέλεγκτος και βίαιος απέναντι ακόμη και στον γιο του Ορφέα. Η Ειρήνη πλέον έχει πάρει σοβαρά τα λόγια του Πέτρου για το πόσο επικίνδυνος είναι ο Ιπποκράτης. Και ξεκινά και εκείνη να λειτουργεί στο παρασκήνιο. Για πρώτη φορά μάλιστα θα πάρει στα σοβαρά και τα λόγια της Ευγενίας, αδελφής της πρώην συζύγου του Ιπποκράτη, πώς εκείνος τη δολοφόνησε. Αλλά τίποτε δεν θα δείξει μπροστά του. Χρειάζονται προσεκτικές κινήσεις για να τον παγιδέψει. Και σε αυτό δύο άνθρωποι τη βοηθούν. Ο Πέτρος, αλλά και ο Άγγελος. Το κοινό στο Twitter θέλει αναμφισβήτητα τον Πέτρο και την Ειρήνη ως ζευγάρι. Στηρίξτε το κανάλι μου με μια δωρεάν εγγραφή και σύντομα θα είμαι και πάλι κοντά σας με νέο spoiler. Φίλοι και φίλες, οι εξελίξεις τρέχουν στις αγαπημένες μας σειρές. Αν μας βλέπετε για πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, ενεργοποιήστε και τις ειδοποιήσεις με το καμπανάκι, για να μην χάνετε τα επόμενα spoilers που θα ανεβάζουμε στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.